Εγώ έχω ξύλια. Εγώ έχω αδιάβροχα γόρι. Εγώ έχω ξύλια σας, δεν παίρνω μέσα στο χιόνι. Παίρνει. Και μπλουζόν. Τι ωραία είναι, Νάτι. Πολύ λαλά. Πάρε που θα ρίξω στο Γιώργη. Νότ, νότ. Έλα, νότ. Ο Θανάης μου κιά, ρε. Νότ. Μη, ρε. Όχι στο νότι, ρε. Όχι στο νότι, ρε. Νότ. Τιάσε που θα ρίξω στο Γιώργη. Έλα, ρε. Τιάσε, Γιώργη. Έλα, Γιώργη, εδώ, να πέσω που ζούμε. Έλα. Όχι, ρε. Πάρε μέσα τα τοπία εδώ. Εδώ. Τα βουνά πάνω, εδώ, ψηλά. Ναι, κυρίες και κύριοι. Εδώ αριστερά μας είναι ο Όλυμπος. Κίσαβος. Δεξιά μας υψηλότερο κορφή του Κίσαβος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεξιά ακριβώς μας είναι το σπήλαιο Ολυμνών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 200 άνθρωπους. Υπάρχουν 200 άνθρωποι όπου τους ξεναγεί το ένα πολύ καλό παιδί, ο Γιώργος Μελτσόπουλος. Εδώ όπως βλέπετε δεξιά μας είναι μία από τις μεγαλύτερες κορφές του Χελμού. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία της. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε πάνω γιατί όπως βλέπετε κι εσείς το χιόνι είναι πάρα πολύ μεγάλο και οι προσπάθειες που καταβάλουμε είναι αρκετά οδυνηρές. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Εδώ όπως βλέπουμε είναι τα μάξι μας, φτώχεια μας. Αυτά για τώρα, συνεχίζουμε. Τώρα ανεβαίνουμε προς το χιονοδρομικό κέντρο. Πέρδικα! Πού είναι η Πέρδικα? Εδώ πάνω. Πέρδικα είναι τι είναι? Πού γελού? Η Κίσα. Κίσα. Πού? Κίσα. Α, τι είναι, έφυγε τώρα. Έφυγε. Τώρα έφυγε. Τι πουλί είναι αυτό? Είναι Κίσα, δεν ήταν Πέρδικα. Και συνεχίζουμε την ξενάγησή μας. Ανεβαίνουμε προς το χιονοδρομικό κέντρο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα ούτε καν στον κάμπο των κάτω Λουσών. Θέλουμε ακριβώς 44 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στον προορισμό μας και να προχωρούμε. Το χιόνι υπολογίζεται να είναι πολύ μεγάλο. Να φτάνει στα 3 μέτρα πάνω ψηλά. Ίσως και περισσότερο. Δεξιά μας και αριστερά μας μπορεί να έχει τουλάχιστον 50-60 πόντους. Σιγά, Γιώργη, μην κουνάς, Γιώργη. Το πήρε. Ποιο? Αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να το πήρε με τις μαλακίες σας. Να το σβήσεις, να το γυρίσεις, μπορεί να το σβήσεις. Ας το μέσα να υπάρχει. Τι γαλάζουμε. Μαρτίζει που είναι. Γιώργη, τι κάνει να λέει. Σταθερά, Γιώργη. Μα σταθερά πάω, ρε. Είναι απομένο. Είναι τρομερό. Είναι πάω. Πάλι πάλι κουβέντια μέσα.
Βγαίνω από εδώ και πάμε να βάλουμε τις αλυσίδες. Πάει σε να βγούμε πάνω πάνω. Μπορεί να βγούμε και πάνω πάνω. Μιλάμε ότι έχει 3 μέτρα. Εδώ βλέπουμε και το πρόεδρο του χωριού μας Αρκίες. Εδώ είναι και το αυτοκίνητο του πρόεδρου του χωριού μας. Το μας του πρόεδρου. Του πρόεδρου είναι. Πέντε. Βασίλη. Δεν είμαστε σίγουροι αν είναι αυτό μάλλον. Κατά 90. Αυτό έχει μια ταβέρνα που μαντεύει για όπως βλέπετε, συναντηθήκαμε αυτό το αυτοκίνητο και είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε. Πάμε τι θα γίνει τώρα. Κάποιος από τους δύο μπορεί να κάνει πίσω. Μάλλον αυτός θα κάνει πίσω για να αρπάξει τίποτα μπάτσερ. Ωραία, καθόμαστε! Ως το πρωί θα κάθισω εγώ το χάμου. Θα σε βαρέσει, Γιώργη, πρόσεξε, θα σε βαρέσει. Θα μας βαρέσει το αυτοκίνητο, Γιώργη. Δεν έχει μακριά έτσι ακόμα. Τόσο μακριά έχει που... Τούρβησε. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω, έχει πολύ χιόνι πίσω. Εκεί γάμ δεν μπορείς να βγεις. Εκεί πέρα δεν είναι διασταύρωση. Έρχεται άλλο αυτοκίνητο πίσω μας, πες το. Έχω το δύο αυτοκίνητα πίσω. Έχει αμάξι πίσω, 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 μαλάκα. Δεν πειράζει, θα πάμε πίσω αφεντικό. Ο άλλος βγάζει το κεφάλι του έξω, λες, θα κάνει καμία ταλίκα πίσω. Γιώργη, μου αρέσει το αυτοκίνητο, πώς κλείσεις. Θα φας καμία ξανά. Δεν το πλέτζεις, λόγι. Πέρνα, περνάς, Γιώργη, περνάς, Γιώργη, περνάς. Κάτσε τι θα γίνει. Είχαμε φύγει από εδώ και θα βάρεις το αυτοκίνητο. Μου φωνάζει που θα πάρει δεξιά, ρε μάλα. Τα να είμαι άνετα. Μια συνέντευξη. Πώς νιώθετε? Σταμάτη, 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 σταμάτη. Πώς... Τι πάτε? Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια, Γιώργο, γράφω. Κάτσε, πάω. Βάλε πέρα, πέρα. Ναι, θα το ανοίξω εδώ πάνω. Να τρώει το κανάλι αυτός. Όχι. Πώς πάμε εμείς έτσι, τον κόπνε πολύ, να μην έρχεται μαλλιά κουβάρια αυτός. Μα ναι, έχει δει, να βάλουμε τα ίσια. Ναι, μωρέ, μαλακίες είναι αυτός. Άμα έχει χώρο εδώ πέρα, να το... Να ανοίξουμε το χώρο. Κι άλλο εμπόδιο μπροστά μας. Κάποιος από τους δύο να κάνει πίσω τώρα, να κάνει αυτός, θα κάνει. Το βλέπετε, οι δρόμοι της Ελλάδας είναι τόσο καλά φτιαγμένοι, ώστε να μην χωράνε δύο αυτοκίνητα. Είναι απίστευτο. Μου λέει πού να πάω. Και εδώ το μουσάκι δεν... Οι συνθήκες που περνάνε... Μάλλον... Μέχρι πού θα πάει αυτό, Γιώργο, άνθρωπος. Το μουσάκι του, δεν το βλέπεις πως είναι, σαν τραγάκι. Λέει πού να πάω, λέει ο μαλάκας. Και περνά ολόκληρη ταλίκα. Νόμα, κοίτα τα κάτω, αφήστε.
Για πολύ χιόνι μιλάμε, ε. Μόλις τώρα ξεπεράσαμε έναν... Πάρε κάτω, Παναγιώτη. Από τους μεγαλύτερους πυρήνες που είχαμε. Βλέπετε το πόσο χιόνι έχει, είναι ίδιο με τον ουρανό το αυτοκίνητο, ε. Το χώρα, Γιώργη, να φάνει η διαφορά. Είναι, είναι αυτό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα φαντασμαγωρικό θέαμα, ακριβώς μπροστά μας, το ύψος, μάλλον, του Γιάννητος. Δεν βλέπουμε ένα παιδάκι πάνω να κάνει κολοτούλες. Να πέσει όταν το θέλει και να κλαίει. Να λέει μαμά. Έπεσε. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πάνω στο παιδά. Βλέπουμε τη θέα, γύρω γύρω στα βουνά. Ενώ ακριβώς από πίσω μας είναι μια από τις καλύτερες βίλες. Βλέπετε και έναν άνθρωπο να κατουρέκασε. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, την ομορφιά της ζωντάνια. Αυτή είναι η βίλη. Κάνει να κάνει 6 εκατομμύρια. Τόσο. Ενώ μέσα... Είναι ακριβώς 7 πιθανές, κυρίες και κύριοι, το χιόνι. Είναι, ναι, σοβαρά. Είναι. Εφτάμιση πιθανές ακριβώς το χιόνι. Αριστερά μας έχουμε ένα φωτοπαγωγικό τοπίο στο ουρανό σου περνός. Που συνδυάζεται με όμορφη ατμόσφαιρα. Γράφει, Μπατρί. Έλα, ρε. Το βάλανε για να μην πει ο άμαξος στα μάτια. Τι άμαξε εδώ. Για ποιο λόγο όμως. Δεν περνάει πάνω, ε. Γιατί. Θα έχουν κλείσει, θα το ανοίξουν αύριο. Σοβαρά. Για να καθαρίσουν απάνω το δρόμο. Ε. Ξέρετε να μην βάλει δύο σάρτ. Ναι, δεν πάτε πεις τι το πεις. Τελεπορχία. Αυτό το έχουν αφήσει για να μην ξεχνάς. Για κάνετε παντιές, ε. Όπως λέμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε αποκλειστεί εδώ. Διότι έχουν αφήσει... Μάλλον από το βουνό έχει πέσει λίγο... Έχει πέσει χιόνι. Και έτσι... Αναγκαστικά θα γυρίσουμε πίσω. Δυστυχώς δεν έχουμε τις ικανότητες, θα προχωρούσαμε. Ναι. Φύγε από εκεί. Αλλά πού είσαι.
Να, να προχωρήσουμε, μα δεν μπορούμε. Για, δώσε. Βλέπετε, βλέπετε, βλέπετε. Προσπαθώ να το διώξουμε, μα δεν μπορούμε. Αυτός ο καταπληκτικός οδηγός, ο δεν μπορεί να δείξει. Βαγγέλη, μπες και εσύ μέσα. Είναι απίστευτο. Κυρίες και κύριοι, έπεσα. Ναι, δεν πρέπει. Ο πιο ικανός, ο πιο σπουδαίος, ο πιο τραγικός. Έπεσε μέσα στο χιόνι, στις κουρέλες του χιονιού. Είναι απίστευτο, ενώ ο ρηβάτης μας λέει ο Παλιάσης. Συνεχίζει, συνεχίζει να τα καταφέρει. Δεν μπορεί, όχι. Έλα, Θανάση, ακόμα λίγο. Άλλο λίγο, Θανάση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, μπορείς, θα τα καταφέρεις. Ενώ, κυρίες και κύριοι, προσπαθώ να πάρω το φως όπως πάντα εγώ, ο καλός Αμαρίτης. Ναι, συνεχίζω. Δεν σε πουλάω.